Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου ξεφορτώνουν σε μεταφορική εταιρεία δεκάδες τόνους ανθρωπιστικού υλικού, το οποίο θα αποσταλεί στους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία. Πάνω από 10 τόνοι φεύγουν σήμερα από το Ηράκλειο και ήθελα πραγματικά από την καρδιά μου να ευχαριστήσω ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όλους τους συμπολίτες μας, τους Ηρακλειώτες και τις Ηρακλειώτες που συνέδραμε σε αυτό. Για 2 εβδομάδες εδώ στο Ηράκλειο συγκεντρώναμε όλη αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται για τη δεύτερη ανθρωπιστική βοήθεια από τον Ερυθρό Σταυρό σε Τουρκία και Συρία, ενώ συγκινητική ήταν και η προσφορά Ηρακλειώτων μετά το σχετικό κάλεσμα του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας, ειδών ατομικής υγιεινής και όχι μόνο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέλληνο, τη Συριακή και την Τουρκική, ήδη έχει αποστείλει πάνω από 80 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οποίοι έχουν δοθεί ήδη οι ποσότητες αυτές στους δοκιμαζόμενους λαούς. Εδώ σήμερα από το Ηράκλειο, σε συνεργασία με πάρους πολλούς φορείς, συλλογικότητες, αλλά και μεμονωμένους πολίτες, οι οποίοι προσέφεραν πραγματικά με πολύ μεγάλη αγάπη τρόφιμα μακράς διαρκείας, κουβέρτες, παπλώματα, ήδη ατομικής υγιεινής, πράγματα δηλαδή που όντως είναι απαραίτητα για αυτούς τους δοκιμαζόμενους λαούς. Το ανθρωπιστικό υλικό θα αποσταλεί στην Τουρκική και στη Συριακή Ερυθρά Ημισέλληνο για τους θυμοπαθείς μέσω της κεντρικής διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όλα τα είδη τα οποία φεύγουν από τα περιφερειακά τμήματα της Ελλάδας συγκεντρώνονται στις κεντρικές αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου με ειδικά δικά μας πιστοποιημένα οχήματα φεύγουν καταρχάς για την Τουρκία, όπου τα παραλαμβάνουν οι συνάδελφοί μας ουσιαστικά από την Ερυθρά Ημισέλληνο της Τουρκίας αλλά και της Συρίας και πηγαίνουν κατευθείαν στις περιοχές που έχουν πληγεί και στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη.